στην κόψη του ξηραφιού βρίσκονται οι συνομιλίες στη Βιέννη μεταξύ της ομάδας 5 και 1 της Διεθνούς Κοινότητας και του Ιράν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Τρία σημεία αποτελούν τα βασικά πεδία τριβής: οι κυρώσεις, ο τρόπος επαλήθευσης της συμμόρφωσης του Ιράν και η διεξαγωγή των επιθεωρήσεων στις μη πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια, οι πλευρές επεξεργάζονται τρόπους για την εφαρμογή της κλιμακωτά, ενώ το Ιράν επιδιώκει και την άρση του εμπάργκο όπλων, επικαλούμενη και την εμπλοκή της στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών. Σταθερή σύμμαχός της παραμένει η Μόσχα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα είναι μία ενέργεια της στιγμής, αλλά περισσότερο μία συμφωνία που θα έχει στάδια. Τώρα οριστικοποιείται στις συνομιλίες της Βιέννης. Άπαντες γνωρίζουν ότι το περιεχόμενο του κειμένου μπορεί να προσκρούσει στις ισχυρές πιέσεις που δέχεται τον Μπαράκ Ομπάμα από τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Οι υπουργοί εξωτερικών τριών ευρωπαϊκών χωρών έχουν επιστρέψει στη Βιέννη. Είναι επιφορτισμένοι να καταβάλουν ίστατες προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας της τελευταίας στιγμής στις εναπομείνασες ώρες πριν την εκπνοή της διορίας. Τα εμπλεκόμενα μέρη γνωρίζουν ότι αν δεν καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία, το Αμερικανικό Κογκρέσο θα επανεξετάσει το κείμενό της σε διάστημα 2 μηνών.